για το διαζύγιο βέβαια, το πολύ κρότο αυτό διαζύγιο, αλλά για μία ιστορία που συνέβη στο παρελθόν και μάλιστα συγκινήθηκε κιόλας. Βέβαια, δεν έκρυψε την... φιλοξενήθηκε στη Τζέννη Θεωνά, στην εκπομπή «Μαμάδες» της ΕΡΤ2 το απόγευμα του Σαββάτου, και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση όταν έγινε η τρυφερή αναφορά που έκανε η κυρία Θεωνά στην πρώτη της εγκυμοσύνη. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αλλά αυτός ως πιο κοινωνικός. Και σου στείλα, θυμάμαι, στην κρεβατοκάμερα ξαπλωμένη. Αυτό είμαι και εγώ έγκυος. Μα τι ωραία που ήταν, που πηγαίναμε μαζί και κάναμε τα τέτοια, τα δαπερικά κομμάτια. Και μετά σε δύο λεπτά, δεν τα θυμάσαι, γιατί εγώ είχα πάθει, ζούσα την αποκάλυψη μάλλον, ήταν δικό μου. Σε δύο λεπτά μου είχε στείλει φωτογραφία τον υπέρηχο του Κίμωνα, που δεν γνωριζόμασταν παρά μόνο κοινωνικά. Όταν σου λέω το συνέστημα είναι στο μανίκι, μου είχε στείλει και το θυμάμαι το μήνυμα. Δες ρε εσύ, δεν γνωριζόμασταν, δεν έχουμε ξαναμιλήσει με την κοπέλα. Έτσι, μόνο ένα γεια σε ένα βράδυ σε ένα μπαρ. Δες ρε εσύ, γιατί μου είπες, άνθρωπο φτιάχνουμε και φωτογραφία τον Κίμωνα. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι... προσβάσιμος, άνθρωπο φτιάχνω. Αλλά θυμάμαι μέσα... Αλλά τώρα. Το θυμάμαι στα μάτια μου, ρε, εσύ αυτό. Ήταν φοβερό. Ναι, σκάζεις, κινήθηκα τώρα. Ήταν τρομερό πράγμα. Αλλά αυτός ως... Δεν είναι και στην καλύτερη φάση της γενικότερα η Κατερίνα Παπουτσάκη, οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι ευάλωτη, θυμήθηκε και αυτό το περιστατικό. Πάντως από ό,τι φαίνεται... Και ευσυγκίνητη. Και ναι, και από ό,τι φαίνεται βέβαια όμως έχουν μπει καινούργιες βάσεις και όλα θα πάνε καλά. Και για να είμαστε κι εμείς καλά, τι άλλο από το κολαγόνο με το υαλουρονικό.